Συνάδελφοι και συναγωνιστές, η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και είναι εργαλείο για να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή στα χέρια των μεγαλοαγροτών και επιχειρηματιών με τη δημιουργία σύγχρονων νέων τσιφλικιών. Στην κοινή αγροτική πολιτική έχετε να προσθεθεί η φορολογία που θα επισπεύσει το ξεκλείδισμα δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων από τη γη και την παραγωγή. Κατάργησαν το αφορολόγητο. Μας φορολογούν από το πρώτο ευρώ με δίθεν αντικειμενικά κριτήρια. Μας κατηγορούν με συκοφαντίες ότι οι αγρότες δεν θέλουν να φορολογούνται, ότι είναι κλέφτες. Τους προκαλούμε. Φορολογήστε κάθε πραγματικό εισόδημα. Καταργήστε όμως τα τεκμήρια. Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ για κάθε αγροτική οικογένεια. Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα για τους μεγαλοαγρότες και τους επιχειρηματίες στο 45%. Αυτό είναι ένα ελάχιστο εισόδημα, το 30.000, που απαιτείται για να ζήσει μια αγροτική οικογένεια και να της μείνει κάποιο εισόδημα για να καλλιεργήσει την επόμενη χρονιά χωρίς δάνεια. Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση εδώ στο Άργος αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό βήμα κλιμάκωσης του αγώνα της εργατικής τάξης για των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Κυβέρνηση και μονοπωλιακοί όμιλοι να νιώσουν τη δύναμή μας και να την νιώσουμε κι εμείς. Φοβούνται την οργάνωση των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει. Ξέρουν από τι κινδυνεύουν. Ανησυχούν και μόνο στην ιδέα ο εργαζόμενος λαός να γίνει αληθινά πρωταγωνιστής και όχι θεατής με μαζικό, οργανωμένο και μαχητικό τρόπο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον υπουργοί της κυβέρνησης που θα έδιωχναν την Τρόικα από την Ελλάδα στριμώχνονται υπομονετικά στην ουρά μέχρι να έρθει το δικό τους ραντεβού με τα αστικά επιτελεία, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤΟΥ. Επιλέχτηκαν για τη βρώμικη δουλειά αυτοί που άφησαν στη μέση οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κεφάλαια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση προχωρούν σε ένα τεράστιο προμελετημένο έγκλημα. Διαλύουν την κοινωνική ασφάλιση. Μετατρέπουν την ασφάλιση σε προνόμιο λίγων όσων έχουν να πληρώσουν το πανάκριβο εμπόρευμα. Μας ρίχνουν στα νύχια των αρπακτικών των ασφαλιστικών εταιριών και των μεγαλεμπόρων της υγείας που ακονίζουν τα νύχια τους περιμένοντας την εφαρμογή των μέτρων. Πετσοκόβουν πάλι τις συντάξεις, τις μετατρέπουν σε συντάξεις πείνας και καταργούν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση για τις νεότερες γενιές. Καταδικάζουν φτωχούς αυτοαπασχολούμενους και αγρότες στη δουλειά ως τα βαθιά γεράματα με συντάξεις φιλοδορήματα. Θα τα δεχτούμε παθητικά, θα συμβιβαστούμε.